Πραγματικά, κυρία Σαλαπάτα, είναι ένα πολύ οδυνηρό γεγονός. Επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ την οδύνη μου και τη συμπαράστασή μου σε αυτούς τους γονείς, οι οποίοι αντί να υποδεχτούν τον γιο τους σαν φοιτητή, τον υποδέχονται σήμερα στα Χανιά, μέσα σε φέρετρο. Και αυτό το γεγονός, η επανάληψη αυτού του γεγονότος, γιατί περίπου τέτοιες μέρες πριν από 2 χρόνια είχαμε ξανά την επανάληψη του ίδιου φαινομένου, όπως στη Σάμο στις 20 του Οκτώβρη του 2020 έχασαν τη ζωή τους καταπλακώμενοι από ένα τοίχο 2 νέα παιδιά. Και αυτή η επανάληψη του φαινομένου θα πρέπει να οδηγήσει όλους όσους εμπλεκόμαστε στη δημόσια διοίκηση, στα τεχνικά έργα, την τοπική αυτοδιοίκηση, να πούμε ότι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε στη μνήμη του Νίκου και κάθε Νίκου, ότι θα παλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, τα οποία, αν θέλετε, είναι και πραγματικά άσχημα στην κοινωνία σήμερα του 2022 να επαναλαμβάνονται. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Κύριε Νιωτάκη, θα ήθελα λίγο να μας βοηθήσετε να αποσαφηνίσουμε το πλαίσιο αναφορικά με το κομμάτι που αφορά τις ευθύνες σε όλη αυτή την ιστορία, διότι μιλάμε για ένα πολύ μπερδεμένο κουβάρι. Αυτή τη στιγμή τι γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά την επίμαχη υπόθεση? Ότι ο Δήμαρχος έχει διατάξει ΕΔΕ για να διαπιστωθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Ο Αντιδήμαρχος έχει υποστηρίξει ότι έγγραφη καταγγελία για το επικίνδυνο κτίσμα στην Πολυοδομία δεν υπάρχει. Μια καταγγελία που όμως, όπως είπε, θα αποτελούσε και τη μοναδική διαδικασία εκ του νόμου που θα μπορούσε να κινητοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία ώστε να πάει να κάνει την αυτοψία. Το κτίσμα, από την άλλη, ανοίξει σε ιδιώτη ή σε ιδιώτες που είναι οι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του εκάστοτε κτηρίου και κάπου εκεί χάνεται η μπάλα. Καταλαβαίνω, κυρία Σαλαπάτα, ότι το βάρος της οδύνης, ειδικά για την οικογένεια και τους οικείους του Νίκου, τους οδηγεί σε μία αναζήτηση των ευθυνών. Και η απόδοση των ευθυνών απαλύνει πάντα τον πόνο σε τέτοιες στιγμές. Όμως το σημαντικότερο από το να αποδώσουμε ευθύνες είναι να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε πώς δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί αυτό το περιστατικό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε νέα παιδιά στην Ελλάδα το 2022. Και επιπλέον, ειδικά στην περιοχή της Κρήτης, με την σεισμική ακολουθία να είναι πιο ενεργή από ό,τι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι το φαινόμενο αυτό και η πολιτική προστασία και το πρόβλημα των ετοιμορρόπων θα αποκτήσει δραματικές διαστάσεις στο επόμενο διάστημα. Θα γίνει το νούμερο ένα θέμα πολιτικής προστασίας προφανώς με τόσες σεισμικές δονήσεις. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε και με αυτή την έννοια, ναι, να ψάξουμε και να δούμε ποιος έχει ευθύνες, τι στην αλυσίδα των, και τη διαδικασία, τη ρουτίνα αυτή την οποία θα πρέπει να έχουμε μπροστά μας και να κατανοήσουμε σε σχέση με τα επικινδύνως ετοιμόρροπα ή τα απλώς ετοιμόρροπα κτίρια τα οποία έχουμε παντού σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή, από το 2020 που έγινε η απογραφή με εντολή του Πρωθυπουργού, παρουσιάζονται περίπου 10.000 ετοιμόρροπα κτίρια, το οποίο για μένα, αν θέλετε, είναι ένας μικρός αριθμός. Εκτιμώ ότι είναι πολύ περισσότερα από 10.000 κτίρια. Συγκεκριμένα να σας αναφέρω ότι μόνο για το Ηράκλειο μιλάμε για 109 κτίρια και είναι τα κτίρια τα οποία η Πολεοδομία Ηρακλείου έστειλε, αν θέλετε, έκθεση στους ιδιοκτήτες και τους καλούσε να προχωρήσουν στην αποκατάσταση του προβλήματος ή, αν θέλετε, να γκρεμίσουν το ετοιμόρροπο προκειμένου να μην θρηνήσουμε ζωές. Κύριε Νιωτάκη, με τόσα επικίνδυνα εκκρεμεί και στο Ηράκλειο, αν συμβεί το κακό, την επόμενη μέρα ποιος θα φταίει? Θα φταίει ο Δήμος, θα φταίει ο ιδιώτης, θα φταίει το κεντρικό κράτος? Στην λογική λοιπόν που σας είπα και αφού επαναλαμβάνεται, κυρία Σαλαπάτα, το πολύ δύσκολο ερώτημα το οποίο είναι νομίζω στο μυαλό όλων και όχι μόνο της οικογένειας του Νίκου, θα πρέπει να μοιράσουμε την ευθύνη. Η ευθύνη λοιπόν κατά κύριο λόγο είναι σε αυτό το μη επιτελικό κράτος διαχρονικά, όπου πρώτα απ' όλα έχει πολυδέδολες και βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς χαρακτηριστικά είναι ότι από νόμους πάμε καλά. Στην εφαρμογή τους πάσχουμε. Δεύτερον, μετατοπίζει τεράστιες ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς να δίνει ταυτόχρονα τα εργαλεία και τους πόρους. Δηλαδή, ποια τεχνική υπηρεσία, ποιου δήμου, είτε μικρού, είτε μεσαίου, είτε μεγάλου δήμου, θα αντιμετωπίσει τα χιλιάδες αυθαίρετα τη στιγμή που αυτή τη στιγμή οι δήμοι κυριολεκτικά
έχουν τεράστια ζητήματα οικονομικά να αντιμετωπίσουν χωρίς μηχανικούς, χωρίς τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Και βεβαίως έχουν οι Δήμοι ευθύνη. Δεν θέλω να αποποιηθούμε των ευθυνών οι άνθρωποι μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι πρέπει με μεγάλη συνέστηση ευθύνης να μην περιμένουν την καταγγελία από ένα πολίτη ή από τη Δημοτική Αστυνομία, από την αστυνομία, αλλά πρέπει ενδελεχώς να γίνει έλεγχος και πρέπει να ομολογήσουμε ότι στο Δήμο Ηρακλείου, σε στενή συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έγινε καταγραφή των κτηρίων. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 750 κτίρια εντός των τειχών της παλιάς πόλης, τα οποία έχουν πρόβλημα και αναζητούν την επίλυση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει παντού, σε όλες τις πόλεις. Θα πρέπει ο Δήμος να δουλέψει σαν επισπεύδων, να κινητοποιήσει τις διαδικασίες, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργήσει, και εδώ είναι η ευθύνη και του Δήμου Ηρακλείου και όλων των Δήμων ενδεχομένως, να δημιουργήσουν ισχυρά τμήματα με προσωπικό, με επιστήμονες, με μηχανικούς, με μηχανήματα, τα οποία όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να βρουν τον ιδιοκτήτη, δεν ανταποκρίνεται ο ιδιοκτήτης για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει όταν έχουμε επικινδύνωση τιμόρ μου τάχιστα να κινήσουν τις διαδικασίες για την αποκατάσταση των όποιων ζημιών ή τον κρέμισμα. Άρα αυστηροποίηση του πλαισίου, λέτε. Βεβαίως, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει η ευθύνη του κράτους, αυτό που λέτε κυρία Σαλαπάτα πολύ σωστά, θα πρέπει να υπάρχει μια αυστηροποίηση του πλαισίου, γιατί παρατηρήσαμε σε πολλές των περιπτώσεων, όταν έγινε σύσταση από την πολεοδομία του Δήμου, οι ιδιοκτήτες να μην ανταποκρίνονται. Και εδώ έρχομαστε στον τρίτο εμπλεκόμενο σε σχέση με τις ευθύνες που αναζητούμε, τους ιδιοκτήτες. Ποιος είπε, κυρία Σαλαπάτα, ότι δεν έχει ο ιδιοκτήτης καμία ευθύνη επικαλούμενος οικονομικούς λόγους? Δεν μπορείς να μοιράζεις σε αστικό τοπίο νάρκες και να θεωρείς ότι οποιοδήποτε άλλος είναι υπεύθυνος εκτός από εσένα που είσαι ιδιοκτήτης, τη στιγμή που εσύ έχεις φύγει από το σπίτι. Γιατί αν δείτε τα τιμόρπα τα οποία έχουμε και στο Ηράκλειο και στις περισσότερες πόλεις, είναι εγκαταλελειμμένα. Βεβαίως υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που δεν ευθύνονται στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ιδιοκτήτες. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν επιτρέπεται ο ιδιοκτήτης να φεύγει, να πηγαίνει στο βεβαίως μια χαρά σπίτι του, τακτοποιημένο και όλα εντάξει, και να αφήνει στην πόλη του μια νάρκη κυριολεκτικά. Έχει τεράστια ποινική και αστική ευθύνη και δεν μπορεί να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Και παρατηρήσαμε λοιπόν ότι στις περιπτώσεις που καλέσαμε τον εισαγγελέα να παρέμβει, οι πολίτες συμμορφώθησαν. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια αυστηροποίηση των ποινών και της ευθύνης των πολιτών που έχουν αυθαίρετα σε όλη την Ελλάδα και στο Ηράκλειο προκειμένου που έχουμε πάρα πολλά εντός των τειχών. Ξαναλέω, άσχετα, και εδώ είναι μια ιδιαιτερότητα του Ηρακλείου που επιτρέψτε με να το αναφέρω, ότι στο Ηράκλειο έχουμε ένα επιπλέον ζήτημα και γι' αυτό η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί όλη η παλιά πόλη, κυρία Σαλαπάτα, με υπουργική απόφαση έχει κηρυχθεί διατηρητέα. Είναι αρχαιολογικός χώρος. Αν λάβετε λοιπόν υπόψη ότι το ρημοτομικό σχέδιο του Ηρακλείου είναι από το 1936, όπου θεωρούν ότι πολλές περιοχές πρέπει να ρημοτομηθούν, ως εκ τούτου τα κτίρια παρετήθησαν ή έμειναν στην τύχη τους, συνθέτει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία τη συναντούμε παντού στην παλιά πόλη του Ηρακλείου. Το λυπηρό, ξέρετε ποιο είναι όμως, κύριε Νιωτάκη, συζητάμε τώρα τόση ώρα και λέμε τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει το άλλο, για ένα πρόβλημα υπαρκτό που γιγαντώνεται στο τώρα. Έγινε μια προσπάθεια για να λέμε και τα καλά τα οποία γίνονται, κυρία Σαλαπάτα, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Κώστα τον Χατζηδάκη, και την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μεδόνη, και είχαμε τον νόμο 4787 του 2021 για συγκρότηση ειδικής επιτροπής επικινδύνων τιμορρόπων, όπου πλέον μία εφταμελή επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη παρακάμπτοντας γραφειοκρατίες, παρακάμπτοντας τα πολυδέδαλα σχήματα, και έχει ήδη συγκροτηθεί με απόφαση της συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης της κυρίας Κοζηράκη από 21/1 του 2022 η επιτροπή αυτή. Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα έφτασε η στιγμή που πρέπει να πράξουμε όλοι το καθήκον μας. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε το θάνατο κανενός νέου παιδιού πλέον σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Νιωτάκη. Εγώ σας ευχαριστώ.